Λοιπόν, ένα γεια σας σε όλους. Και μου είχαν ζητήσει να πω με τι υλικά δουλεύω. Με τι χημικά βασικά δουλεύω. Και είπα ότι θα δείξουμε τι δουλεύω. Λοιπόν, αυτό είναι το νητρικό. Η διαδικασία του είναι 53%. Το νητρικό οξύ είναι. Μετά έχουμε το υδροχλωρικό οξύ 30-33%. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Λοιπόν, εδώ έχουμε αμύντο σουλφάτ σαόρε. Με αυτό είναι που εξοδευτερώνω το νητρικό από το βασιλικό. Βασικά αυτό εδώ είναι. Είναι αυτό εδώ, είναι μια σκόνη. Το βλέπετε έτσι. Εδώ μέσα έχω το αεροσουλφάτ. Είναι το ουδέτερο σούλο. Είναι παλιό βασικά. Αλλά είναι η μορφή του έτσι. Λοιπόν. Και τι άλλο χρησιμοποιώ. Φίλτρα. Αυτό το σωρουτήρι το έχω, είναι ένα μεγάλο. Το χρησιμοποιώ σε μερικά, όταν είναι για πολύ. Βασικά χρησιμοποιώ τέτοιο, ένα μικρό. Αυτό είναι ο γοντάρι. Μετά, στο κατέβασμα, είπαμε ότι κάνουμε το iron sulfat. Το 2, το ουδέτερο σίδηρο που λένε. Μετά έχουμε το zinc πούλβα. Πιστεύω να φαίνεται. Αυτό γίνεται ο κατέβασμα, δεν κατεβαίνει σε καθαρή μορφή και μετά έχουμε το τελευταίο, είναι το SMB, sodium metabisulfite. Είναι αυτό εδώ μια σκόνη, αλλά δεν μ' αρέσει. Εγώ προτιμώ να κάνω με το ουδέτερο σίδερο. Μετά χρησιμοποιώ το μπόραξ για κάψιμο. Όταν λιώνω με το μέταλλο, χρησιμοποιώ μπόραξ. Λοιπόν, για φίλτρο είπαμε, εάν δεν έχετε zinc πούλβα, μπορείτε να κάνετε το εξής. Έχω ένα βιντεάκι που το λέει, αυτά τα βαρύδια, οι αρώδες που είναι, είναι από zinc. Γράφει μέσα CU. Πρέπει να το κοιτάξετε για να καταλάβετε, δηλαδή, έτσι είναι αυτό εδώ. Όποιοι έχουν αυτοκίνητα ξέρουν, είναι τα βαρύδια που βάζουν. Λοιπόν, και βασικά χρησιμοποιώ τη βέργα για να κατεβάσω το ασίμι. Όταν κατεβάζουμε το ασίμι, το κατεβάζουμε χακό. Τι άλλο να σας πω. Ποια είναι η διαδικασία για να γίνει. Πρώτα, χρησιμοποιούμε το νητρικό. Το νητρικό το χρησιμοποιούμε για να καθαρίσουμε τα μέταλλα και να μας μείνει μόνο η φλούδα του χρυσού. Έτσι, ένα λεπτό. Δηλαδή, έχουμε τέτοια. Υπηχρυσά που είναι. Δεν ξέρω αν φαίνεται τώρα. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι. Χρυσοβούν, νητρικό. Για να κάψουμε το σίδηρο που είναι από μέσα και να μας μείνει μόνο η φλούδα. Η φλούδα που είναι η επίχρηση. Έτσι. Μετά στραγγίζουμε εδώ μέσα με φίλτρο. Το υγρό μπορεί να το πετάξει, μπορεί να το αφήσει. Μπορεί να πάρει το χακό από μέσα. Μετά τη φλούδα, όταν μείνει η φλούδα, που έχει κάπως έτσι είναι η φλούδα. Ένα λεπτό να το ρίξω λίγο για να σας δείξω πως είναι. Να με κοιτάξετε μέσα. Δεν ξέρω, φαίνεται, δεν φαίνεται τώρα. Δεν φαίνεται. Εδώ πάνω στο ποτήρι έχει.
Λοιπόν, να σας μείνει τέτοια φρούτα. Μου τη λένε η μπαταρία, δεν πειράζει, πάμε λίγο συντόμως. Και όταν μένει αυτή η φρούτα φτιάχνουμε το νητρικό, το βασιλικό. Πρώτα καθαρίζουμε το νητρικό, μετά φτιάχνουμε το βασιλικό. Στραγγίζουμε, το βασιλικό περιέχει ποσοστό 3 υδροχλωρικό και 1 νητρικό. Αυτό κάνει τη μορφή το βασιλικό υγρό, το οποίο μπορεί να διαλύσει τη φρούτα του χρυσού. Κανένα από αυτά τα υλικά μόνο του δεν μπορεί να διαλύσει το χρυσό. Λοιπόν, και όταν κάνουμε το βασιλικό και έχουμε έτοιμο το λιτό υγρό, κάνουμε εξουδευτέρωση το νητρικό που έχει μείνει μέσα. Το κάνουμε με το αμύδο σουλφάτ σάουρε. Μπορείτε να κάνετε και το εξής, να εξουδευτερώσετε το νητρικό από το βασιλικό με ούρια. Θα το βρείτε στο ίντερνετ. Ούρια είναι και αυτό ένα χημικό το οποίο εξελευθερώνει το νητρικό από το βασιλικό. Γιατί άμα δεν το εξελευθερώσετε, δεν πρόκειται να κατεβάσετε. Λοιπόν, μετά, όταν εξελευθερώσετε το νητρικό, ρίχνετε μέσα το σε ένα ποτηράκι το αεροσουλφάτ, το ουδέτερο σίδηρο. Τώρα 2-3 κουταλές του τσάι. Τα ανανεώνετε με λίγο νεράκι και χρησιμοποιήστε λίγο υδροχλωρικό μέσα. Δηλαδή θα βάλετε 50 γραμμάρια νερό με 2 κουταλές το σίδηρο και θα ρίξετε μέσα 5 σταγόνες, 10 σταγόνες από υδροχλωρικό, περίπου. Αυτό θα κάνετε για κατέβασμα και όλα τα υγρά πρέπει να είναι ζεστά. Λοιπόν, έχουμε το υγρό, παράδειγμα, που κατεβάσαμε το, κάναμε το καθάρισμα από το νητρικό, στο βασιλικό, βγάλαμε το νητρικό από μέσα, είναι έτοιμο για κατέβασμα. Ρίχνουμε το ουδέτερο σίδηρο μέσα και θα μας κάνει το κατέβασμα αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα, όπως το βλέπετε, είναι ακαθάριστος. Όταν είναι έτσι σε τέτοια μορφή, το χρυσό είναι σίδηρο, δηλαδή από σίδηρο. Πρέπει να ρίξετε, να ξεπλένετε 4-5 φορές με ζεστό νερό και να ρίξετε μέσα λίγο υδροχλωρικό. Αλλά 5 φορές ξέπλυμα για να φύγει το υδροχλωρικό από μέσα. Συγγνώμη, είπα λάθος, υδροχλωρικό. Ξεπλένετε για να φύγει το νητρικό από μέσα. Αυτό που έχει μείνει, το υδροχλωρικό. Μπερδέθηκα και εγώ ο ίδιος τώρα. Λοιπόν, ξεπλένετε από υδροχλωρικό και θα σμένει η σκόνη έτσι ακαθάριστη. Μετά τι κάνετε, ρίχνετε λίγο νητρικό μέσα σε αυτό το υγρό, σε αυτό το μέταλλο, για να το καθαρίσει. 5 λεπτά στη φωτιά, όχι πάρα πολύ μεγάλη φωτιά, σε μια χαμηλή φωτιά, ίσα ίσα να βράσει λίγο. 5 λεπτά θα βράσει, θα έχει καθαρίσει το μέταλλο, θα είναι σε μορφή χρυσού, πλέον, όπως είναι η καφέ, σε ανοιχτό καφέ. Μετά από αυτή τη διαδικασία, παίρνετε ένα τίγκελ, το ρίχνετε μέσα και το λένετε με ένα φλόγιστρο. Λοιπόν, αυτά είναι τα απλά πράγματα που κάνω κι εγώ και από ό,τι φαίνεται καταφέρω μια χαρά. Λοιπόν, τώρα πούμε το σύμι πώς το κατεβάζουμε. Το σύμι το κατεβάζουμε διαλύμε με το νητρικό, τα σημαίνια δηλαδή. Γυράμε στο σύμι, βάζουμε το υλικό, τι ασημένιο θα έχετε ανάλογος. Βάζουμε στη γυάλα, ρίχνουμε νεράκι λίγο ίσα ίσα να καλύψει το υλικό και μετά ρίχνουμε το νητρικό μέσα. Διαλύω όλα τα μέταλλα μαζί με το ασημί. Μετά κάνουμε φιλτράρισμα και μόλις τελειώσουμε με το φιλτράρισμα κάνουμε εξουδευτέρωση το νητρικό με αμύδο σουλφάτ σάουρε, διαδικασία σχεδόν ίδια, και μετά προσθέσουμε όσο είναι το υγρό. Παράδειγμα, αν έχουμε υγρό εμείς
50 γραμμάρια, προσθέσουμε άλλα 50 γραμμάρια νερό και απλά κατεβάζουμε τη βέργα μέσα και αφήνουμε αναλόγως με το πόσο ασύμι έχει μέσα. Θα κατέβει μόνο το ασύμι, το υπόλοιπο θα, τα υπόλοιπα μέταλλα θα είναι στο υγρό. Και όταν κατέβει το ασύμι, το σταγγίζουμε, ξεπλένουμε και το καίμε στο τίγκιλ. Δεν είναι δύσκολο. Η διαδικασία είναι πανεύκολη. Έχω και πολλά βίντεο τα οποία εξηγούν πώς γίνεται το καθάρισμα του ασύμι, πώς γίνεται το κατέβασμα με το aerosol fat. Με το SMB δεν μ' άρεσε, προσπάθησα να κατεβάσω, αλλά δεν μ' άρεσε γιατί πρώτον βρωμάει φάνταστα και δεν μ' αρέσει πώς κατεβαίνει. Κατεβαίνει σε πολύ υψηλή μορφή. Δεν κατεβαίνει σε κόκκος. Λοιπόν, ευχαριστώ σε όλους όσοι παρακολουθούν το κανάλι μου και ό,τι χρειάζεστε άλλο, απλά ζητήστε το, να σας δείξω. Το επόμενο βίντεο που θα βγει θα είναι, θα πάω στο ποτάμι, θα πλύνω λίγο ποταμίσιο υλικό και θα προσπαθήσουμε να το πάρουμε με χημικό τρόπο από μέσα το χρυσό που θα βρούμε. Αν βρούμε βασικά, δεν ξέρω ακόμα. Λοιπόν, ευχαριστώ σε όλους. Όσοι γράφτηκαν στο κανάλι μου, βάλετε ένα like. Όσοι δεν γραφτήκατε ακόμα στο κανάλι μου, γραφτείτε. Το κάνω για σας. Προσπαθώ να βοηθήσω τον κόσμο όπως με βοήθησαν και εμένα κάποτε. Ό,τι απορία έχετε, ζητήστε το. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.